αφορμή λοιπόν την παράσταση Caveman, η οποία θα φιδοξενηθεί στο Θέατρο Αριστοτέλειων της Θεσσαλονίκης την 3η και 4η, 2 και 3 Φεβρουαρίου στις 9 και 4, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνομιλούμε με τον κύριο Θανάση Βυσκαδουράκη, τον πρωταγωνιστή της παράστασης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εμείς ευχαριστούμε που έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι θα παρακολουθήσει το κοινό της Θεσσαλονίκης στην παράσταση Caveman. Τι είναι ο Caveman? Ο Caveman είναι πολύ τυχερός που για ένα το χρόνο μπορώ να υποκριθώ αυτόν τον ρόλο. Είναι ένα σπουδαίο έργο του Ροντ Μπέικερ, του Αμερικανού. Και η βάση του έργου αυτού είναι ότι μιλάει για τη σχέση ανδρών και γυναικών. Για την αένα η μάχη των δύο φίλων. Τι είναι αυτά που μας χωρίζουν με τις γυναίκες, τι είναι αυτά που τα βρίσκουμε με τις γυναίκες. Και ο κόσμος για 2,5 ολόκληρες ώρες συμμετέχει, γελάει, προβληματίζεται, αντιλαμβάνεται. Και νομίζω ότι είναι μια παράσταση που θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Είναι μια παράσταση που την αγαπάει ο κόσμος, με πολύ δυνατό κείμενο, με εύστοχες ατάκες. Και από μονοπρόσωπο που είναι το έργο, που καλείται να το υποστηρίξει ένας ηθοποιός, με την πάροδο του χρόνου της παραστάσεως, συμμετέχει και το κοινό και γίνεται πολύ πρόσωπο. Νομίζω η χημεία του θεατή με τον πρωταγωνιστή είναι μοναδική, είναι εκπληκτική. Δημιουργούνται πολύ έτσι ωραίες ευτράπελες και κωμικές καταστάσεις που το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό και ο κόσμος φεύγοντας από την παράσταση και έχει γελάσει και έχει προβληματιστεί και έχει καταλάβει και κάποια λάθη που κάνουν οι γυναίκες απέναντι στους άντρες και οι άντρες απέναντι στις γυναίκες. Επειδή όπως αναφέρατε και εσείς πρόκειται για τον ένατο χρόνο επιτυχίας και άλλοι συναδελφοί σας έχουν υποδηθεί τον ίδιο ρόλο. Αν ένα μέρος του κοινού της Θεσσαλονίκης έχει δει την παράσταση ή κάποιο άλλο μέρος έχει ακούσει πάρα πολλά για αυτήν, τι νέο να περιμένει από εσάς? Το νέο και το ευτυχές για μένα είναι ότι εγώ δεν είδα τους προκατόχους μου. Πάντα στη ζωή μου προσπαθούσα όταν παίρνω ένα κείμενο που έχει υποστηριχθεί από όλους τους ηθοποιούς, θέλω να βάζω τον εαυτό μου και θέλω να βάλω το ζώο τη σφαγίδα. Εδώ οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σκηνοθέτη μου, τον Γιώργο τον Οικονόμου, γιατί είπαμε δεν θα δούμε κανένα DVD, ούτε από τον Βλαντίμιρο, ούτε από τον Γιανατά, και να παρουσιάσουμε το δικό μας κέιμα. Καταφέραμε να το κάνουμε πολύ διαφορετικό από τους προηγούμενους μου. Βάλαμε μουσικές, βάλαμε φώτα, βάλαμε περισσότερους ήρωες και που πρωταγωνιστούν μαζί μου πάνω στη σκηνή και νομίζω ότι το στίγμα επιτέχθη. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές στην Αθήνα με βλέπουν, λέει, Θανάση, ο Caveman που κάνεις είναι πολύ διαφορετικός από τον Βλαντίμιρο και τον Γιανατά. Λέω, παιδιά, χαίρομαι που το λέτε, γιατί το στοίχημα το δικό μου και του σκηνοθέτη μου ήταν αυτό. Να παρουσιάσουμε στο κοινό ένα διαφορετικό Caveman. Δεν καταφύγαμε στις εύκολες λύσεις, ούτε στις μόνο δυνατές και δυναμικές ατάκες του έργου. Βάλαμε τη δική μας ψυχή, βάλαμε τη δική μας σκέψη, το δικό μας όνειρο και νομίζω ότι το κερδίσαμε. Και αγαπητέ φίλε, περνώντας ημέρες και στην Αθήνα και στην περιοδία, μέρα με τη μέρα, κοινό με το κοινό, όλο και πολλαπλασιάζεται. Φεύγοντας, μου λένε όλοι, δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε ένα Caveman όπως ήταν οι προηγούμενοι. Νομίζω ότι το καταφέραμε πάρα πολύ αυτό, με πολλή δουλειά, με πολλή αγάπη, με πολλή σύνεση και το κερδίσαμε αυτό το στίχημα. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και χαρούμενος. Και για μένα ήταν λυτρωτικό, γιατί αγωνίστηκα πάρα πολύ, κουράστηκα πάρα πολύ, ίδρωσα, απομονώθηκα πολλές μέρες στην Αθήνα για να παρουσιάσω ένα Caveman πολύ διαφορετικό. Γιατί λέω, 8 χρόνια είναι πολύ περνημένη η παιδί μου. Ναι. Γι' αυτό και δεν είδα κανένα DVD από τους προκατόχους μου. Έκατσε και το δούλεψα. Ταυτίστηκα πολύ μαζί, τον ερωτεύτηκα και νομίζω ότι παρουσιάσαμε αυτό που λέω εγώ. Έχουμε κάνει μια σωστή, έντιμη, κομική παράσταση. Αυτή την τρίτη. Γιατί ναι. Κουράζομαι πάρα πολύ, γιατί το έχω κάνει το έργο όλο πολύ, έτσι, πολύ σε κινητικότητα. Έχω εκμεταλλευτεί την κίνηση που διαθέτω και σαν χαρακτήρας και σαν τύπος. Και έχω πάει το έργο πολύ με κίνηση. Έχω χορό, έχει τραγούδια, έχει φώτα, έχει μουσικές και έχει λίγο διαδραστικό με το κοινό. Πολύ λίγο. Νομίζω πάτησα σε απάτητα νερά και ακόμα και από την παραγωγή με κοιτάγαν έτσι ο παραγωγός μου έλεγε «Είσαι πολύ διαφορετικός», μου έλεγε στις αρχές της πρόβες. Και τελικά το στοίχημα το κερδίσαμε. Είμαστε σίγουροι. Με τον Γιώργο τον Οικονόμου, τον σκηνοθέτη μου, κάναμε αυτό που λέω συνέχεια στην συνέντευξη. Έχουμε κάνει μια έντιμη κομική παράσταση. Ξέρω ότι έχουμε καταθέσει πολύ υδρότα, πολύ αγάπη, πολύ πίστη και
και νομίζω ότι σιγά σιγά επιβραβεύεται και από το κοινό. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, οπότε δεν είναι ευτυχές γεγονός. Και εμείς λοιπόν και το θεατρικό κοινό, το θεατρόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης θα είμαστε εκεί την Τρίτη και την Τετάρτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αριστοτέλειων για να δούμε αυτόν τον καινούργιο, αυτό το διαφορετικό Caveman. Σας ευχαριστώ. Αλήθεια, λέω, θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Αν και η Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, όταν ανέβηκα πριν 2 μήνες, μου έδωσε το πρώτο δυνατό χαστούκι χαράς. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ήταν τόσο παρατεταμένο το Αριστοτέλειο που δεν το πίστευα. Αφού έφυγα από τη σκηνή, μετά πίσω στα καμαρίνια μου έκλαιγα και λέω, Θεέ μου, τελικά η παράσταση έπιασε. Πέρασε στον κόσμο, περάσαν τα μηνύματα, γέλασε και έφυγε ευτυχισμένος. Γιατί μέσα μου κράταγα πάντα μια αμφιβολία, μήπως έχω αλλάξει το έργο, το έχω πειράξει, το έχει αλλιώσει ο κόσμος στο μυαλό του. Και είμαι πολύ ευτυχής, γιατί το Αριστοτέλειο ήταν το πρώτο θέατρο που το χειροκρότημα, παιδιά, ήταν τόσο παρατεταμένο, τόσο δυνατό, χειροκροτάγαν για 5-6 λεπτά. Και λέω, Θεέ μου, τα καταφέραμε. Λέω, ευτυχώς που το έργο, και τώρα αυτή τη στιγμή χαίρομαι που ακούω ότι η προπόληση πάει πάρα πολύ δυνατά. Yeah. Άρα λέω, συνεχίζεται αυτό το έργο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά ευτυχές αυτό. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το σύγχρονο και διαφορετικό Caveman. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Υπομονή, γιατί τα νεύρα όλων είναι στα κάτια. Είμαστε όλοι μακριά από την ανθρωποφαγία. Να μην τσακωνόμαστε και ας πηγαίνει ο κόσμος να κλείσει τη τηλεόραση και να βλέπει λίγο θέατρο, να χαλαρώνει λίγο η ψυχή του και να χαμογελάει λίγο το χείλη του. Έτσι, οι τιμές του θεάτρου, παιδιά, έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλές. Είτε πας σινεμά, είτε πας θέατρο, είναι το ένα και το αυτό. Έτσι. Ελάτε στο θέατρο, σας δίνω το στοίχημα εγώ προσωπικά, να συζητήσουμε και μετά στο πέρας για αυτά, της παράστασης, ότι θα περάσουν καλά και γιατί ώρες θα ξεχαστούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Έτσι. Να ευχηθώ και καλή χρονιά, μιας και άλλαξε ο χρόνος. Επίσης, και εμείς θα σας ευχηθούμε καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία.